Ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αστυνομικών, πυροσβεστών, λιμενικών και αποστράτων της Αστυνολογικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποιείται σήμερα μπροστά στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης υπό την αιγίδα των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας. Όπως αναφέρουν συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή τους, οι ένστολοι στο αγαθό της ασφάλειας του πολίτη δεν χωρούν εκπτώσεις. Έτσι, σήμερα το πρωί, μπροστά από την αστυνομική διεύθυνση Δράμα, συγκεντρώθηκαν οι αστυνομικοί υπάλληλοι αλλά και άλλοι ένστολοι, οι οποίοι αναχώρησαν με λεωφορείο του ΚΤΕΛ για την Αλεξανδρούπολη. Σήμερα έχουμε μια διαμαρτυρία στην Αλεξανδρούπολη, γενικά είναι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και αποφασίσαμε να γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Τα αιτήματά μας είναι να σταματήσει μόνο η Κατρακύλα πια, γιατί δεν πάει άλλο. Οι αστυνομικοί έχουν φτάσει στα όρια τους και όλα τα σώματα ασφαλείας, δεν είναι μόνο αστυνομικοί και οι πυροσβέστες, οι λιμενικοί όλοι. Πηγαίνουμε εκεί για να δείξουμε ένα προτερό παρόν στο κράτος των Αθηνών ότι και εμείς εδώ πέρα υπάρχουμε. Κρατάμε θερμοπύλες, αγωνιζόμαστε για το καλό των συναδέλφων, αλλά κάποια στιγμή και αυτοί να γυρίσουν πίσω και να δουν τουλάχιστον προεκλογικά ο Πρωθυπουργός αυτά που έχει τάξει στα σώματα ασφαλείας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σταματήσει η κατρακύλα. Για τη συμμετοχή των συναδέλφων σας στη σημερινή κινητοποίηση, ποια είναι? Τα μηνύματα είναι τα ίδια, δεν αλλάζει τίποτα. Είναι θετικά τα μηνύματα δηλαδή, των συναδέλφων. Δεν κρατάμε εμείς καμία στάση απέναντι στην κυβέρνηση, ούτε θα κοντραριστούμε με την κυβέρνηση σε σοβαρά θέματα, αλλά και αυτοί κάποια στιγμή να μας κοιτάξουν, είναι καλά. Πάμε, παιδιά. Ναι. Τον είπα και τι είναι, λέει το πασάτα πάνω. Πάμε με το πασάτα.